ladies and gentlemen, Kalispera sas, good evening. It is my pleasure to address you tonight, right before a beautiful concert. Our embassy has been supporting the organizers of Anno Syros International Organ Festival for past couple of years, and I do hope that we will continue this fruitful cooperation in the years to come. This year is a very special one for Poland. In 2020, we celebrate several important anniversaries. Among them, the centenary of the Battle of Warsaw in 1920 and the 40th birthday of the Solidarity Movement. It is also the year of centenary of the birth of John Paul II. On 18th of May 1920, Karol Józef Wojtyła, future Pope, a saint of the Catholic Church, was born in Wadowice, Poland. This is a very important anniversary, not only for us, Poles, but also for the whole world, for all people who value human life, family, freedom, dialogue and culture. That is why, together with the Century of Thought of John Paul II, we prepared an exhibition, The Pope of Dialogue, that can bring us closer to the life and thoughts of the great Pope. The thoughts that should be with us every day. The exhibition will be available for the public in the St. George's Cathedral in Anno Syros till August 23rd. I hope that you will find the time to visit the exhibition and it will help you get to know better the rights and home. And now, please enjoy the concert of the organ pieces written by the Polish composers, especially for that occasion.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην τελευταία συναυλία του φετινού ιδιαίτερου 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. Καλησπερίζουμε τους φίλους μας από το Κίνη που μας παρακολουθούν από γιγαντοθόνη, αλλά και όλους εκείνους που μας παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου. Ο Χρήστος Παρασκευόπουλος βρίσκεται σήμερα στο όργανο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ αυτού, και δίνει φωνή στο εκκλησιαστικό όργανο, αλλά στην κυριολεξία η φωνή της σημερινής βραδιάς είναι ο τενόρος Ιάννης Κάβουρας. Η απόψινή συναυλία είναι αφιερωμένη στην επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Αγίου Πάπα Ιωάννη Παύλου II και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα κυρίως Πολωνών συνθετών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη με έναν μάλλον άγνωστο Πολωνό συνθέτη του 16ου αιώνα, τον Νικολάους Κρακοβιένσης, όπως φαίνεται από το όνομά του, έζησε κυρίως και δραστηριοποιήθηκε στην αυλή της Κρακοβίας. Και αυτή η μουσική που μόλις ακούσαμε γράφτηκε γύρω στο 1500. Ακολουθεί η εκκλησιαστική μουσική μπαρόκ που έγραψε ο Αλεσάνδρος Ταραντέλα, ένας πολύ μεγάλος Ιταλός συνθέτης από την Πολόνια, και φτάνουμε στον Σοπέν. Πέρασαν 210 χρόνια από τη γέννηση του Φρεντερίκ Σοπέν, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος Πολωνός συνθέτης όλων των εποχών, ο κύριος εκπρόσωπος της ρομαντικής μουσικής του 19ου αιώνα και ένας από τους μεγάλους συνθέτες και πιανίστες εκείνης της εποχής, μαζί με τον Λίστ. Πολλά λέγονται για το αν ο Σοπέν ήταν Πολωνός ή Γάλλος. Το όνομά του και η καταγωγή του είναι σίγουρα γαλλικά. Ο πατέρας του ήταν Γάλλος. Όμως η μουσική του δεν έχει κάτι ιδιαίτερα γαλλικό. Αντιθέτως, έγραψε πολλά έργα σε πολωνικούς ρυθμούς. Παρότι έφυγε από την Πολωνία στα 20 του χρόνια για να εγκατασταθεί στο Παρίσι και να κατακτήσει τον κόσμο με τη μουσική του, ο Σοπέν ποτέ δεν έβγαλε την Πολωνία από την καρδιά του. Τον διακατήχε πάντα η πολωνική του συνείδηση. Στα 29 του χρόνια, 1839, ο Σοπέν βρίσκεται στη Μαγιόρκα μαζί με τη Γεωργία Σάνδη. Ήταν μια περίοδος κακή από πλευράς υγείας, όμως πολύ καλή καλλιτεχνικά. Και εκεί, μεταξύ άλλων, μεταξύ των πολλών έργων που έγραψε, έγραψε και τα 24 πρελούδια για πιάνο. Απόψε θα ακούσουμε σε μεταγραφή για εκκλησιαστικό όργανο από αυτά τα 24, το 9ο και το 20ο. Σας υπενθυμίζω, και αν σας θυμίσει κάτι το 20ο πρελούδιο, σας θυμίζω ότι το γνωρίσαμε στην εποχή της δίσκο με τον τίτλο «Could it be magic?». Στο πρώτο μέρος θα ακουστεί και ένα έργο ενός μεγάλου Γάλλου συνθέτη και οργανίστα, του Καμίγ Σενσάνς. Δύο στοιχεία που δεν είναι πολύ γνωστά για τον Σενσάνς. Πρώτα, ήταν ένα παιδί θαύμα. Ο Σενσάνς έκανε και είχε μεγαλύτερα κατορθώματα από τον Μότσαρτ όταν ήταν παιδί, γιατί στα 2,5 του χρόνια έπαιζε μουσική και στα 3 του χρόνια έγραψε την πρώτη του σύνθεση. Τέλος, το δεύτερο άγνωστο στοιχείο για τον Καμίγ Σενσάνς είναι ότι ήταν πολύ καλός και μεγάλος ταξιδευτής, γιατί από τα 35 του χρόνια και για τα επόμενα 50 χρόνια της ζωής του έκανε 179 ταξίδια σε 27 χώρες. Αγαπούσε όμως ιδιαιτέρως τα εξωτικά μέρη και ιδιαίτερα την Αίγυπτο και την Αλγερία, χώρες που με τη μουσική τους επηρέασαν και δικά του έργα.
Θα ήθελα συμπληρωματικά να αναφέρω, σχετικά με τη μουσική του Σοπέν, πως ο μεγάλος αυτός Πολωνός συνθέτης, ο Φρεντερίκ Σοπέν, όταν έγινε πολύ μεγάλος και δημοφιλής στην πολιτισμένη Ευρώπη, δεν έπαβε να παίζει τις πολωνέζες του, όχι μόνο για να παρουσιάσει το έργο του, αλλά για να διαμαρτυρηθεί για τα όσα υπέφερε η πατρίδα του, η πολύπαθη πατρίδα του. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε έναν Πολωνό, δύο Γάλλους και έναν Αυστριακό συνθέτη. Θα ξεκινήσουμε και θα ακούσουμε στη συνέχεια έργα του Βλαντίσλαφ Ζελένσκι, Πολωνός ρομαντικός συνθέτης της ρομαντικής περίοδου, πιανίστας και οργανίστας. Ο Ζελένσκι ήταν σύγχρονος, για να έχετε μια εικόνα του χρόνου, με τον Μπαλάκιρεφ, τον Μπιζέ, τον Πονκιέλη και τον Σενσάνς. Ο Βλαντίσλαφ Ζελένσκι σπούδασε στην Πράγα και αργότερα στο Παρίσι και έφυγε από τη ζωή στην Κρακοβία σε ηλικία 84 ετών. Ο Γάλλος Τεοντόρ Ντιμπουά δεν σας είναι ίσως γνωστός. Ήταν συνομήλικος του Ζελένσκι και ένας από τους λίγους που κέρδισαν το μεγάλο βραβείο της Ρώμης, το Grand Prix de Rome. Τι ήταν αυτό το μεγάλο βραβείο? Από το οδείο του Παρισιού, στον πρώτο και μοναδικό νικητή ενός διαγωνισμού κάθε χρόνο, που έπρεπε να είναι Γάλλος υπήκος, για τη σύνθεσή του βραβευόταν. Και αυτό το βραβείο τι ήταν? 2 χρόνια διαμονή με επιχορήγηση, οικονομική επιχορήγηση, στη Βίλα Μέντιτσι στη Ρώμη. Την σπουδαία αυτή βίλα, τη Βίλα Μέντιτσι, την είχε αγοράσει το γαλλικό δημόσιο. Και εκτός αυτού είχε και 5 χρόνια οικονομική στήριξη ο συνθέτης αυτός που θα κέρδιζε το μεγάλο βραβείο της Ρώμης. Σκεφτείτε πως συνθέτες που κέρδισαν αυτή τη μεγάλη τιμητική διάκριση ήταν ο Μπερλιόζ, ο Μπιζέ, ο Μασνέ, ο Φορέ και άλλοι. Και βεβαίως ο Τεοντόρ Ντιμπουά. Στην προχθεσινή πρώτη συναυλία του φεστιβάλ ακούσαμε το Ave Maria των συνθετών Μπαχ κάθετος Γκουνό. Και είχαμε πει πως αυτό το Ave Maria μαζί με το αντίστοιχο του Σούμπερτ θεωρούνται από τα καλύτερα που γράφτηκαν ποτέ. Το πρωτότυπο έργο του Σούμπερτ δεν έφερε τον τίτλο Ave Maria, αλλά Ellens Dritter Gesang. Όμως συνηθίστηκε να τραγουδιέται με τα λόγια του λατινικού ύμνου Ave Maria και έτσι συνηθίσαμε να το χαρακτηρίζουμε σήμερα, το Ave Maria του Σούμπερτ. Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω ολοκληρώνεται με τον ιερό ύμνο Μετάνια του Γκουνό, του Σαρλ Γκουνό, ο οποίος και αυτός είχε κερδίσει κάποια χρονιά το Grand Prix de Rome. Thank you.
Ο τενόρος Ιάννης Κάβουρας, οργανίστας Χρήστος Παρασκευόπουλος. Και ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε για φέτος. Αλλά αισθάνομαι την ανάγκη, όπως κατά τη στοιχεία με το μεγάλο βραβείο της Ρώμης που λέγαμε προηγουμένως, το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ δίνεται σε όλους τους μουσικούς οι οποίοι ετοίμασαν αυτές τις τρεις συναυλίες και φυσικά κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες για την εποχή, όπως αντιλαμβάνεστε. Φυσικά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους διοργανωτές, τους χορηγούς, τους δωρητές, όλους όσοι στήριξαν αυτό το φεστιβάλ. Και βεβαίως ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε όλοι εμείς, σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε τόσο από τους υπαίθριους χώρους, όσο και από το ίντερνετ και από όλο τον κόσμο. Κλείνω με την ευχή να είμαστε και του χρόνου εδώ, με καλύτερες συνθήκες για όλο τον κόσμο. Καλή αντάμωση.